Σφοδρές μάχες διεξάγονται μεταξύ των τζιχαντιστών και του Συριακού στρατού στην περιοχή της ιστορικής πόλης Παλμύρα. Σε βίντεο που δημοσιοποίησαν οι Ισλαμιστές, φαίνεται να έχουν καταλάβει κυβερνητικό κτίριο της πόλης. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι τζιχαντιστές κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου τμήματος και κατά την επίθεσή τους εκτέλεσαν 23 ανθρώπους, ανάμεσά τους 9 παιδιά. Οι συγκρούσεις επικεντρώνονται τώρα στο δυτικό τμήμα της πόλης. Ο αρχαιολογικός χώρος της Παλμύρας, μιας από τις σημαντικότερες πολιτισμικές κοιτίδες του αρχαίου κόσμου, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης. Η αρχαία πόλη είναι στρατηγική σημασία για το Ισλαμικό κράτος, καθώς ανοίγει το δρόμο προς τη μεγαλύτερη Συριακή έρημο που συνορεύει με την επαρχία Αλαμπάρ του Ιράκ, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας ελέγχεται από την τζιχαντιστική οργάνωση. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ σε ομιλία του υποστήριξε ότι μετά από σφοδρές μάχες κατά μήκος των Λιβανοσυριακών συνόρων, κατάφεραν να αποθήσουν τους τζιχαντιστές και να πάρουν τον έλεγχο εκτεταμένων τμήματων της στρατηγικής περιοχής Καλαμούν.